Κύριε Τσακανίκα, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τα στοιχεία είναι θετικά σε γενικές γραμμές, αναφορικά με το οικονομικό κλίμα στην χώρα μας για τον μήνα Σεπτέμβρη. Την ώρα όμως που εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για επιμέρους κομμάτια της οικονομίας. Αναφερθήκαμε ενδεικτικά προηγουμένως στα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, τόσο για την ενεργεία όσο και για τις επενδύσεις. Μένοντας όμως στην δική σας έρευνα, θα ήθελα να μας πείτε πού βασίζεται αυτή η βελτίωση η οποία παρατηρήθηκε. Ναι, καταρχήν όπως έχουμε πει έτσι αρκετές φορές, ο δείκτης αυτός ουσιαστικά είναι ένας πρόδρομος δείκτης για την εξέλιξη της πορείας του ΑΕΠ. Από ό,τι όλες οι προβλέψεις συντείνουν, το 2017 θα είναι ένα έτος όπου θα έχει καταγραφεί η ανάπτυξη. Επομένως, ο δείκτης στην πραγματικότητα από τις αρχές του 2017, παρακολουθεί αυτήν την πορεία του ΑΕΠ. Το ότι βελτιώνεται λοιπόν ο δείκτης αντανακλά ουσιαστικά την αναμενόμενη ενίσχυση της οικονομίας που περιμένουμε για το 2017. Περιμένουμε φέτος, θυμηθείτε ότι λέγανε ότι θα είναι περίπου 2,5-2,8%. Ήμασταν εμείς στο ΙΟΒΕ πιο απεσιόδοξοι στην περιοχή του 1,5% και εκεί πιστεύουμε ότι θα κινηθεί η ανάπτυξη του 2017. Το 1,5% αυτό μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό από πλευράς, θα θέλαμε σίγουρα πολύ ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, ωστόσο μετά από μια περίοδο 7 ετίας που ουσιαστικά είχαμε μια μικρή ανάπτυξη το 2014, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται ένας τέτοιος ρυθμός ανάπτυξης. Επομένως, ο δείκτης πιάνει, είναι συνεπής με αυτήν ακριβώς την αλλαγή. Mm-hmm. Τώρα, ο δείκτης τι είναι, προσδοκίες καταγράφει και ουσιαστικά ενώ όλοι αναγνωρίζουμε το δύσκολο περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε και πολίτες και επιχειρήσεις, οι φορολογικές επιβαρύνσεις τις οποίες έχουμε, οι οποίες είναι μεγάλες κτλ., φαίνεται οι πιο δυσμενείς προσδοκίες που υπήρχαν, ας πούμε, ένα χρόνο πριν να έχουν περιοριστεί, να έχουν αυλυνθεί σχετικά. Αυτό εκφράζει αυτή η βελτίωση. Δεν έχει αυξηθεί το επίπεδο της αισιοδοξίας. Θα έλεγε ότι έχει απλά περιοριστεί η απεσιοδοξία. Θεωρούμε δηλαδή όλοι ότι τα πράγματα κάπως θα πάνε καλύτερα σε σχέση με την πολύ χειρότερη κατάσταση στην οποία κινούμασταν έως τώρα. Αυτό ακριβώς πιάνει ο δείκτης. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι οι προσδοκίες είναι θετικές και επιβεβαιώνεται αυτό και από άλλους τομείς της οικονομίας. Και χθες μάλιστα που κάναμε εδώ μια συζήτηση για τα οικονομικά αποτελέσματα τα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων για το πρώτο εξάμηνο του 2017. Αυτό το οποίο τονίστηκε είναι ότι με βάση την εκτιμόμενη πορεία της οικονομίας στο επόμενο διάστημα, αναμένεται και τα αποτελέσματα των εισηγμένων να πάνε ακόμα καλύτερα. Υπάρχει μια καλή βάση για μια καλύτερη πορεία της οικονομίας, αλλά βλέποντάς το και πιο αναλυτικά, κύριε Τσακανίκα, θα ήθελα να μας πείτε τις εκτιμήσεις σας για τους επιμέρους τομείς. Ναι. Γενικά, στη βιομηχανία, για παράδειγμα, η εικόνα είναι κάπως καλύτερη γενικά εδώ και έχει ξεκινήσει η βελτίωση βιομηχανική παραγωγή εδώ και 2 χρόνια. Μετά από μια πολύ μεγάλη υποχώρηση από το 2009 και έπειτα, η βιομηχανία, η βιομηχανική παραγωγή έχει αρχίσει και βελτιώνεται. Και στη βιομηχανία, το καλό της βιομηχανίας είναι ότι έχει αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εξωστρεφείς και κατάφεραν να διοχετεύσουν τις απώλειες από την εγχώρια ζήτηση προς το εξωτερικό περιβάλλον. Βεβαίως σε χαμηλότερες τιμές και πολλές φορές σε τιμές και κόστους ακόμα για να βρίσκεσαι σε κάποιες αγορές. Διοχετεύτηκε λοιπόν μέρος της παραγωγής, ενδεχομένως όχι με τις τιμές τις οποίες θα ήθελε η βιομηχανία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει κατορθώσει να υποκαταστήσει τις απώλειες της εσωτερικής ζήτησης. Το κομμάτι των κατασκευών βεβαίως η οικοδομή και η ιδιωτική δραστηριότητα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Κάποια έργα υποδομής είναι αυτά τα οποία στήριζαν έως τώρα. Οι δρόμοι, ξέρετε, οι επενδύσεις στο κομμάτι το ξενοδοχειακό σε υποδομές. Και βέβαια οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες έχουν κατορθώσει να πάρουν και αυτές κάποια έργα στο εξωτερικό, στις περιοχές δηλαδή όπου υπάρχει μια σχετική ζήτηση και να κινηθούν. Οι κατασκευές πάντως είναι γενικά αρκετά χαμηλά και θεωρώ ότι και για τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι ο τομέας ο οποίος, αν θέλετε, θα κυριαρχήσει στην αναπτυξιακή τροχιά της οικονομίας. Τώρα, στο λιανικό εμπόριο, εκεί υπάρχουν διάφορες κλαδικές ιδιαιτερότητες. Mm-hmm. Υπάρχουν, ας πούμε, θετικές εξελίξεις σε κάποιους τομείς και αρνητικές σε κάποιους άλλους. Δηλαδή, τα τρόφιμα πάντα πήγαιναν σχετικά καλά. Είχαν πιεστεί αρκετά το προηγούμενο διάστημα, αλλά είδαμε ότι το Σεπτέμβριο
Κάπως ανέκαμψε ο δείκτης, διότι είχε υποχωρήσει αρκετά. Και τα υφάσματα ένδυση υπόδηση, τα είδη οικιακού εξοπλισμού. Στα πολυκαταστήματα μόνο έχει επιδεινωθεί η εικόνα, συνολικά σε, αυτά mm-hmm. σε αυτούς τους μήνες. Τώρα, στο κομμάτι των υπηρεσιών και εκεί είναι ένας ετερογενής αρκετά τομέας. Βεβαίως εδώ πέρα κυριαρχεί το κομμάτι του τουρισμού, τα ξενοδοχεία, εστιατόρια κτλ, τα οποία και κυριαρχούν. Αλλά βλέπουμε μικρές βελτιώσεις και σε κομμάτια όπως ας πούμε η πληροφορική. Φαίνεται δηλαδή δειλά-δειλά κάποιου τύπου επενδύσεις οι οποίες είχαν αναβληθεί από εταιρείες στον χώρο της πληροφορικής να αρχίζουν να πραγματοποιούνται και αυτό τροφοδοτεί μια ζήτηση για τις εταιρείες πληροφορικής. Πολύ χαμηλή ακόμα, αλλά φαίνεται κάπως κάποια project να κινούνται. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία σας ανησυχούν. Για παράδειγμα, γίνεται πολύς λόγος για την καθυστέρηση της τρίτης αξιολόγησης. Μάλιστα, είδαμε και τον κύριο Λιαργκόβα να δηλώνει ότι είναι κόκκινη γραμμή η άμεση ολοκλήρωσή της, γιατί αλλιώς τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σας ανησυχεί αυτό? Προφανώς, αλλά κάθε φορά που τελειώνει μια αξιολόγηση, σκεφτόμαστε την επόμενη αξιολόγηση, οπότε μπαίνουμε συνεχώς σε μια τέτοια κουβέντα. Είναι προφανές ότι η ορθή παρακολούθηση, η τήρηση του προγράμματος που έχουμε, αυτής της συμφωνίας που έχουμε συνάψει, εν πάση περιπτώσει, με τους πιστωτές μας, κάθε καθυστέρηση δρά αναβλητικά, διότι δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα. Άλλωστε, η βελτίωση η οποία καταγράφηκε και στο οικονομικό κλίμα ήταν πολύ μεγαλύτερη αφού ολοκληρώθηκε η δεύτερη αξιολόγηση παρά πιο πριν, που ήταν πολύ ισχνή, θα έλεγα, διότι ακριβώς υπήρχε αυτή η αβεβαιότητα της αξιολόγησης. Οπότε είναι γεγονός ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να περιμένουμε. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει τόσο βαριά, αν θέλετε, θέματα, παρά μόνο δηλαδή, νομοθετικά ή μεγάλες, ας πούμε, αν θέλετε, τομές. Αυτές νομίζω ότι ήταν στη δεύτερη αξιολόγηση. Θα ήθελα να πιστεύω, αν θέλετε, ότι δεν πρόκειται να καθυστερήσουμε αυτή τη φορά. Το μεγάλο, αν θέλετε, πρόβλημα στην οικονομία είναι το τραπεζικό και το θέμα της διαχείρισης του δανεισμού, διότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και τα νοικοκυριά και αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε δανεισμό. Αυτό, αν θέλετε, είναι αυτό το οποίο όχι μας ανησυχεί, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα βρεθεί μια λύση σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσακανίκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για το σχόλιο σας. Ελπίζουμε καλά. Τα νέα σας να είναι πάντα θετικά.